Περιορισμένη ήταν στην Κρήτη η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΔΗ, αντιδρώντας την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που έκρινε παράνομη και καταχρηστική την απεργία αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης. Στο Ηράκλειο, η συμμετοχή στην απεργία κυμάνθηκε από 50 έως 80%, ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σαν σήμερα είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα οι δημοτικοί αστυνομικοί. Ωστόσο, διαφορετική κινητοποίηση οργάνωσε το ΠΑΜΕ, μέλη του οποίου πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίες προς τα γραφεία της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης στην Παραλιακή. Ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των καθαριστριών που αυτή τη στιγμή εκδικάζεται η υπόθεση στην Αθήνα. Ο αγώνας θα συνεχιστεί. Ο αγώνας συνεχίζεται ενάντια στη διάλυση του κράτους, ενάντια στη διάλυση της ίδιας της δημοκρατίας. Η ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων δεν θα περάσει. Το δημόσιο σχολείο εκπέμπει ΣΟΣ πάρα πολλά κενά σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών καταραίει. Αντίστοιχη η εικόνα και στα Χανιά, όπου οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα μπήκαν σε θέσεις μάχης, βάζοντας λουκέτο στις υπηρεσίες τους, ώστε να στείλουν ηχηρό μήνυμα καταδίκης για την ποινικοποίηση των συνδικαλιστικών αγώνων. Καταγγέλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την κυβέρνηση αλλά και τις διαδικασίες που χρησιμοποιεί μέσω της δικαιοσύνης προκειμένου να καταστήλει τους απεργιακούς αγώνες των εργαζομένων. Θέλουμε να αφυπνίσουμε και να ενημερώσουμε τον απλό πολίτη ότι αύριο όχι απλώς δεν θα έχει δωρεά παιδεία αλλά ούτε υγεία. Στο Ρέθυμνο η συμμετοχή στην κινητοποίηση ήταν ακόμα πιο υποτονική. Παρ' όλα αυτά οι ίδιοι τόνισαν πως ο αγώνας τους θα έχει και συνέχεια. Αντιδρούμε και αγωνιζόμαστε τα τελευταία χρόνια στο δημόσιο τομέα, ο οποίος δημόσιος τομέας έχει εξαθλειωθεί, έχει συρρυκνωθεί υπερβολικά και ουσιαστικά δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ανάλογες κινητοποίησεις έγιναν σε όλη την Ελλάδα με τις δημόσιες δομές υγείας να λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ στους δρόμους βγήκαν και μέλη της ΠΟΕΟΤΑ αλλά και εκπαιδευτικοί.